την κυρία Ουρανία Πολίτη, δικηγόρο, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα έτσι με τα συστήματα και με τα ζωούνια. Να δούμε άλλη συστήματα. Είμαι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εμπορικό δίκαιο, στο οικονομικό δίκαιο, δίκαιο επιχειρήσεων και στο οικονομικό έγκλημα. Δεν θα σας μιλήσω βέβαια για το οικονομικό έγκλημα αυτή τη στιγμή. Θα σας μιλήσω για τρία βασικά θέματα που πιστεύω ότι σας απασχολούν, όπως μου τέθηκαν άλλωστε και από το Προεδρείο του Συλλόγου. Πρώτο, τα νομικά ζητήματα που τίθενται σε εργολαβίες και υπεργολαβίες επιχειρήσεων με τη χρήση διοκτώνων φαρμάκων για απετομώσεις και μειοκτονίες σε κατοικημένους χώρους. Την νομοθεσία για τα εργασιακά θέματα σε σχέση με τις υπεργολαβίες που θεσπίστηκε τώρα τον Ιούλιο του 2018 και η οποία έχει αναστατώσει όλες τις εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες και εκτελούν τεχνικά ή άλλα έργα. Και θα σας πω και δύο-τρία πρακτικά πραγματάκια για το GDPR εντελώς επιγραμματικά, γιατί θα πρέπει όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί να σπέψουν σε συμμόρφωση με τον νέο τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε για ένα θέμα που, όπως μου τέθηκε, απασχολεί τον κλάδο σας, δηλαδή για το κατά πόσο μια επιχείρηση η οποία δεν έχει προβεί σε αναγγελία και δεν διαθέτει αναγγελία για την άσκηση επαγγέλματος χρήσης επαγγελματικής διοκτώνων ή δεν διαθέτει υπεύθυνο επιστήμονα, μπορεί ή όχι πράγματι να αναλαμβάνει εργολαβίες και να εργολαβίες απεντόμωσης μειοκτονίας. Εδώ θα πρέπει και βέβαια να χορηγεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό με τη δική της φίλη. Πιστοποιητικό απεντόμωσης μειοκτονίας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα ισχύει η ελευθερία των συμβάσεων. Στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων και της ελεύθερης οικονομίας μπορούμε να καταρτίζουμε συμβάσεις και να αμφισβήτητα να δραστηριοποιούμαστε οικονομικά με κάθε τρόπο. Με νόμο του 10, τον 3844 του 10 συγκεκριμένα, προβλέπει ότι οι αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να ζητούν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και να θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη δραστηριότητα επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών ή στην άσκησή τους ή στην πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, αν δεν συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος ή αν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και τα οποία απαιτεί αυτό το κράτος μέλος για την χορήγηση της άδειας δεν είναι απολύτως απαραίτητα σύμφωνα και με τους περιορισμούς που προβλέπουν. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό σημαίνει στην πράξη κάτι αυτονόητο, το οποίο δυστυχώς λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας εδώ στην Ελλάδα δεν το είχαμε αντιληφθεί πάρα πολύ καλά. Είναι άλλο πράγμα η επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι άλλο πράγμα η εκτέλεση της πράγμασης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Παραδείγματος χάρη, στις κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν κάποια έργα, μπορεί να μην έχουν σύνθεση από πολιτικούς ή μηχανικούς ή αρχιτέκτονες. Παρόλα αυτά, εκτελούν κατασκευαστικά έργα, διότι το έργο το εκτελεί ένας μηχανικός με τον οποίο συμβάλλονται και ο οποίος έχει την επίβλεψη αυτού ή υπογράφει τις οικοδομικές άδειες. Το ίδιο ισχύει στα νοσοκομεία και ιδιωτικά, στις ιατρικές εταιρείες όπου πλέον μπορούν να συμμετέχουν μία ιατρία αρκεί τις ιατρικές πράξεις να εκτελούν οι ιατροί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν στις επιχειρήσεις που κάνουν επαγγελματική χρήση διοκτώνων για απεντομώσεις και μειοκτονίες, τι ισχύει? Ισχύει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, 3.23 του 2015, ο νόμος 4036 του 2012, όπως έχει τροποποιηθεί το 2014, που τι προβλέπει? Ότι απαγορεύει τη χρήση των διοκτώνων από ανθρώπους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί στην ειδική αναγγελία για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος και δεν διαθέτουν ή δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι επιστήμονες με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι το χέρι το οποίο βάζει το διοκτώνο πρέπει να έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αναμφισβήτητα όμως υπάρχει η επαγγελματική ελευθερία, η ελευθερία ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία να παρέχει αυτή την υπηρεσία και να συμβάλλεται ελεύθερα υπεργολαβικά με αυτόν τον επαγγελματία που διαθέτει αυτή την άδεια και αυτόν τον υπεύθυνο επιστήμονα. Το θέμα της ευθύνης όμως. Το θέμα της ευθύνης, εδώ πρέπει να το πούμε πάρα πολύ επιγραμματικά, αναμφισβήτητα τόσο εργολάβους
όσο και ο υπεργολάβος του σε αυτή την περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στον αναθέτοντα για οποιουσδήποτε κινδύνους τυχόν έχουν προκύψει είτε για την ασφάλεια εργαζομένων, είτε για την ασφάλεια του κοινού που εισέλθεται σε αυτό το κτίριο, είτε ακόμα, αν θέλετε, και για πλημέλειες κατά την εκτέλεση της σύνδεσης. Πολλές φορές υπάρχει ερώτηση, το πιστοποιητικό, ας πούμε, απαιτώμενο σημείο ακτονίας, στο όνομα τίνος τελικά πρέπει να εκδίδεται. Νομίζω ότι, όπως προκύπτει από την νομοθεσία, είναι σαφές ότι η επιχείρηση η οποία εργολαβικά αναλαμβάνει να εκτελέσει, να παρέχει μάλλον αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να εκδίδει το πιστοποιητικό στο όνομά της, αρκεί να αναγράφεται σε αυτό ο υπεύθυνος επιστήμονας, ο οποίος εκτέλεσε την κρίση των διοκτώνων και προέβη στην απεντόμωση στην ιοκτονία και να αναφέρεται αναμφισβήτητα και ο αριθμός αυτός, ο ειδικός αριθμός της αναγγελίας που αντιστοιχεί στην άδεια ιδρύσεως και ασκήσεως επαγγέλματος για την επαγγελματική κρίση διοκτονίας. Τώρα θα ήθελα να έρθω σε έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2014, τον 45-54 του 2018, που αφορά την προστασία των εργαζομένων και ειδικότερα ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ αναθέτοντα εργολάβου και υπεργολάβου στα τεχνικά και όχι μόνο έργα. Αυτός ο νόμος έχει προκαλέσει, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όλους όσους ασκούν τεχνικά έργα για να θέτουν εργολαβικά ή να λαμβάνουν υπεργολαβικά τέτοια έργα για τον εξής λόγο. Το κράτος, λόγω ακριβώς της αδυναμίας του, αν θέλετε, να ελέγξει τη μαύρη, την αδήλωτη εργασία ή να ελέγξει την παράνομη περιοριακή εργασία, έβαλε στον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα λοιπόν χωροφύλακα στην πραγματικότητα του εαυτού του. Και γιατί το έκανε αυτό? Διότι βεβαίως δεν έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή δεν θέλει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πονηρά ωστόσο εξαίρεσε τις δημόσιες συμβάσεις από την εφαρμογή αυτού του νόμου. Δηλαδή, ενώ εξαιρείται από την εφαρμογή του νόμου ο εργολάβος, ο οποίος συνάπτει με το δημόσιο μια δημόσια σύμβαση, στην πραγματικότητα ο ιδιώτης ο οποίος αναλαμβάνει από έναν άλλον ιδιώτη μια τέτοια σύμβαση, είναι υπόχρεος και υπόκειται στις διατάξεις αυτού του νόμου. Δηλαδή, ένα δημόσιο νοσοκομείο το οποίο αναθέτει σε μια εταιρεία την απεντόμωση και τη μειοκτονία ή τον καθαρισμό του τον χώρο του, δεν υπόκειται σε αυτόν τον νόμο, ενώ ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που αναθέτει τις αντίστοιχες υπηρεσίες υπόκειται σε αυτόν τον νόμο. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι συνέπειες και τι προβλήματα τεράστια έχει δημιουργήσει, ανατρέποντας το επί πολλά χρόνια, αν θέλετε, νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε, τον ίδιο τον αστικό κώδικα και βέβαια αναμένουμε ότι επειδή υπάρχουν γύρονται και θέματα συνταγματικότητας, ότι όταν θα έρθει αυτό το θέμα στα δικαστήρια, ίσως και ορισμένες του διατάξεις να κριθούν για τις συνταγματικές και ανεφάνοντες. Εν τω μεταξύ όμως ο νόμος ισχύει, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι τεράστια και μπορώ να πω και εξοντοτικά για όλες τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, να σας πω έτσι με δύο λόγια, πολύ επιγραμματικά, τι προβλέπετε. Όταν λοιπόν ο πελάτης, ο αναθέτων, αναθέτει σε έναν εργολάβο ένα τεχνικό έργο, παραδείγματος χάρη την απεντόμωση ή την μειοκτονία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα στη σύμβαση αυτή εργολαβίας να προβλέπεται ρητά, να υπάρχει δηλαδή ειδικός όρος ότι θα τηρείται από τον εργολάβο η ασφαλιστική νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία και η νομοθεσία περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. Δηλαδή ότι θα τηρούνται όλες οι διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Ο ίδιος όρος πρέπει να περιέχεται και στη σύμβαση που συνάπτει ο εργολάβος με τον τυχόν υπεργολάβο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ καταρχήν? Πολλές φορές ο αναθέτων δεν γνωρίζει ότι ο εργολάβος αναθέτει σε υπεργολάβο περαιτέρω το έργο του. Και δεν το γνωρίζει είτε γιατί μπορεί να του έχει απαγορεύσει στη σύμβαση να αναθέσει μέρος του έργου, είτε γιατί δεν το έχει ρυθμίσει και πιστεύει ότι το έργο θα εκτελεστεί από το εργολάβο. Άρα και μόνο από αυτό το γεγονός, από την άγνοια του πελάτη του αναθέτοντα για το ποιος τελικά θα εκτελέσει αυτό το έργο, προκύπτουν απίστευτοι κίνδυνοι. Ποιες λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις? Βέβαια ο εργολάβος σε κάθε περίπτωση οφείλει να γνωστοποιήσει στον πελάτη ότι κάποιο κομμάτι του έργου θα το αναθέσει σε έναν άλλον υπεργολάβο, σε μια άλλη εταιρεία που έχει δικούς της εργαζόμενους και που δεν έχει σχέση καμία με την εταιρεία του εργολάβου. Τι πρέπει λοιπόν
ποιες είναι οι βασικές προβλέψεις αυτού του νόμου, τι πρέπει λοιπόν να γίνεται. Προβλέπει ο νόμος ότι τόσο ο εργολάβος όσο και ο υπεργολάβος πρέπει καταρχήν να χορηγούν κάθε μήνα στον αναθέτοντα πίνακες προσωπικού με τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν στο συγκεκριμένο έργο και στις εγκατάστασεις της εγκατάλειψης του εργολάβου. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρακτικό πρόβλημα, διότι υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης κτηρίων ή υπάρχουν εταιρείες απεντομόσων ή εταιρείες καθαριότητας, οι οποίες έχουν πάρα πολλά συνεργεία, τα οποία είναι κυλιόμενα. Και σε μία μέρα αυτά τα συνεργεία μπορεί να πάνε σε δύο, σε τρία ή ακόμα και σε τέσσερα μέρη. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρακτικά θα πρέπει ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος να αναρτά διαφορετικούς πίνακες προσωπικού στο σερβερ, όπου θα αναγράφει το όνομα του κάθε πελάτη αναθέτοντα, τους εργαζόμενους που θα απασχολεί στο συγκεκριμένο έργο και το ωράριο για το συγκεκριμένο έργο. Ενώ μέχρι σήμερα τι συνέβαινε, αναρτούσαμε ένα πίνακα προσωπικού, όπου λέγαμε ποιοι είναι εργαζόμενοι για όλο το 8ωρο, χωρίς να διευκρινίζουμε πού θα δουλέψει αυτός ο εργαζόμενος, σε ποιο έργο και σε ποιον εργοδότη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τεράστια γραφειοκρατική εμπλοκή, αν θέλετε, στα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων. Θα σας πω μετά όμως και ποιες είναι οι συνέπειες και εκεί πραγματικά νομίζω ότι κανείς θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Άρα η πρώτη υποχρέωση είναι αυτή. Η δεύτερη υποχρέωση είναι ο εργολάβος και αντίστοιχο υπεργολάβος να χορηγεί κάθε μήνα τις μηνιαίες αποδείξεις εξόφλησης αποδοχών των εργαζομένων του, τις μηνιαίες εξοφλήσεις ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του και τις εξοφλήσεις των τυχόν αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων του. Αυτό βέβαια ξεπερνά και κάποια όρια, διότι εδώ θα πρέπει να γνωστοποιείται σε τρίτους, να γνωστοποιούνται πράγματα εργατικά και εργοδοτικά που μέχρι το πρώτο, εξ όσων ξέρω, προστατευόταν και από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διότι το αν κάποιος απολύθηκε από μια επιχείρηση, στην πραγματικότητα είναι προσωπικό δεδομένο το οποίο προστατεύεται. Παρ' όλα αυτά έρχεται αυτός ο νόμος και λέει ότι έχει υποχρέωση να το γνωστοποιήσει και έχει υποχρέωση να το γνωστοποιήσει ότι έχει εξοπλίσει και την απόδειξη και την αποζημίωση απόλυση. Άλλη υποχρέωση. Η υποχρέωση αναμφισβήτητα του εργολάβου και του υπεργολάβου, που εν πάση περιπτώσει δεν άντεται μόνο στο συγκεκριμένο νόμο, είναι γενικότερη, είναι να τηρεί σε κάθε περίπτωση την εργατική νομοθεσία και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το ζήτημα όμως είναι ότι αν ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος παραβιάσουν τις υποχρεώσεις τους για την ανάρτηση των πινάκων προσωπικού στο ΣΕΠΕ κατά αυτόν τον τρόπο, παραβιάσουν τις υποχρεώσεις τους για παροχή των μηνιαίων αποδείξεων εξόφλησης και επίσης δεν χορηγήσουν στους εργαζόμενους που στέλνουν στα κατατόπους έργα αντίγραφα του πίνακα προσωπικού και δεν αναρτήσει και ο αναθέτων το πίνακα αυτό τον ξεχωριστό προσωπικού στο χώρο του, έχουν όλοι από κοινού αλληλέγγυα και σε ολόκληρο τις εξής υποχρεώσεις. Καταρχήν έχουν τα πρόστιμα που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και την παραβίασή της, από τον νόμο του 11, για αδήλωτη εργασία, 1500 εργαζόμενο, για παραβίαση του ωραρίου και για μη καταβολή υπερωριών, τα οποία ανέρχονται από 500 ως 50.000 αναπερίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον αριθμό των παραβάσεων και τη συχνότητα της. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο ιδιωτικό ή ένα ξενοδοχείο ή ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο αναθέτει σε έναν εργολάβο σε μια εταιρεία διαχείρισης κτηρίων, να της παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης μεκτονίας, είτε υπηρεσίες καθαριότητας, είτε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχει κάθε μέρα και ανά πάσα στιγμή στον χώρο του και κάθε ώρα όλους αυτούς τους πίνακες προσωπικού όλων των συνεργείων των εργολάβων και των υπεργολάβων του, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ακριβείς και ταυτόχρονα να φροντίσει και το ίδιο για την προστασία και την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζόμενων αυτών, κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. Αλλιώς
υπόκειται σε όλα αυτά τα τεράστια πρόστιμα. Και όταν όμως λέει ότι είστε όλοι πελάτες, εργολάβοι και υπεργολάβοι, αλληλεγγύος και σε ολόκληρο υπεύθυνοι, πού αποσκοπεί βέβαια, στην ίσπραξη προστίμων. Δηλαδή αυτός ο νόμος βλέπουμε ότι τελικά αφού καταδύνει, ακριβώς η άλλη μια φορά έχει τελικά φορολογικό εισπρακτικό περιεχόμενο και κατατείνει στην υπέρμετρη οικονομική επιβάρηση των πάντων αρκεί το κράτος εισπράξει αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να εισπράξει, χωρίς να τον ενδιαφέρει ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος και γιατί όπως ήταν μέχρι τώρα. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι εδώ υπάρχουν και ζητήματα αντισταμπατικότητας που όμως θα ρυθμιστούν και το μεταξύ ο νόμος τρέχει, άρα τα πρόστιμα τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο αναθέτων, δηλαδή ο πελάτης, όχι να ξεφύγει, όχι να μην υπόκειται σε αυτά τα δυσβάστακτα πρόστιμα και όχι να μην υπόκειται, αν θέλει, και στο ενδεχόμενο αποζημίωσης από εργαζόμενους του εργολάβου του υπεργολάβου του, είναι να έχει το δικαίωμα να αναγάγει τον εργολάβο του υπεργολάβου του για όλες αυτές τις υποχρεώσεις, αν έχει τηρήσει τις εξής προϋποθέσεις. Αν έχει φροντίσει να παραλαμβάνει κάθε μήνα τις μηνιαίες καταστάσεις προσωπικού των εργολάβων και υπεργολάβων, αν έχει φροντίσει να παραλαμβάνει κάθε μήνα τις αξιοπλικές αποδείξεις ασφαλιστικών εισφορών, αποζημιώσεων, αποδοχών, κάτι που θεωρώ ότι είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο, και αν παρόλα αυτά δεν τηρεί τις υποχρεώσεις αυτές του εργολάβου και υπεργολάβου, του στέλνει μια εξώδικη δήλωση, τον καλεί σε συμμόρφωση εντός 15 ημερών. Και στη συνέχεια, αν δεν συμμορφωθεί, καταγγέλει τη σύμβαση. Αυτό όμως δεν τον απαλλάσσει εναντί του δημοσίου ή εναντί των εργαζομένων που στρέφονται εναντίον του εργολάβου του υπεργολάβου της υποχρεώσης του. Είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα χρήματα και να τα αναζητήσει αναγωγικά από τον υπεργολάβο ή τον εργολάβο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ο ιδιωτικός τομέας καθίσταται παμίας του κράτους. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται μία κατάσταση ανεξέλεγκτη, πραγματικά κανιβαλισμού μεταξύ των εταιριών, διότι όλοι βρίσκονται ενώπιον ενός τεράστιου προβλήματος. Θα πρέπει είτε να επενδύσουν και χρήματα και ανθρώπινους πόρους στα λογιστήριά τους για να μπορέσουν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου ή να αναλάβουν τον κίνδυνο και το ρίσκο δυστυχώς να υπαχθούν σε δυσβάστακτα πρόστιμα και σε πιθανές αποζημιώσεις από εργαζόμενους, ακόμα και για 3 χρόνια μετά τη λήξη των συμβάσεων. Αυτό είναι κάτι που ακόμα περισσότερο μας ξεπερνάει, διότι, παραδείγματος χάρη, η αποζημίωση απόλυσης ενός εργαζομένου προβλέπεται ειδικά εδώ και 60 χρόνια από τον νόμο, ότι μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 6 μήνες από τη ημερομηνία απόλυσης. Έρχεται τώρα αυτός ο νόμος και καθιστά υπεύθυνο τον αναθέτοντα ή τον εργολάβο για αποζημίωση απόλυσης για 3 ακόμα χρόνια μετά από τη λήξη της ενός έργου. Έτσι, που μετά από 3 χρόνια μπορεί να μην έχει καν επαφή με τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο, μπορεί να έχει πεθάνει, μπορεί να έχει λυθεί η εταιρεία, άρα να μην έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τα λεφτά του τα οποία θα υπογραφεί σε καταβολή. Και επομένως εδώ το ρίσκο τελικά και ο κίνδυνος για όλες τις εταιρείες που ασκούν και εκτελούν τεχνικά έργα, είτε εργολαβικά είτε υπεργολαβικά, ή αναθέτουν τέτοια έργα, είναι τεράστια. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος υπάρχει και δυστυχώς όλοι μας θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εφαρμόσουμε. Τώρα, ένα τελευταίο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, έτσι πάρα πολύ συνομικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει περάσει όλα και έχετε κουραστεί, είναι πρακτικά πώς μπορείτε σαν επιχειρήσεις να εφαρμόσετε το νέο κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι ναι, μεν ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει δεσπιστεί η εποπτική αρχή η οποία θα αρχίσει να κάνει τους ελέγχους όλες μας τις επιχειρήσεις και θα πειράζει πρόστιμα, αλλά πάρα πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο στο δημιουργικό μου γραφείο και με ρωτάνε τι γίνεται, έγινε αυτό. Μπορώ να ασκήσω εγώ για αποζημίωσεις κατά του τάδε, κατά τη Vodafone, κατά του τάδε, κατά του τάδε, κατά τη πίτσα φαν που μου μοίρασε εκπτωτικά κουπόνια ή κατά τη τάδε επιχείρηση η οποία μου έστειλε ένα newsletter και μου κάνει μια διαφημιστική προσφορά. Άρα λοιπόν, επειδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε, θα έλεγα, ιδιαίτερα δικομανείς και επειδή διανύουμε και μια περίοδο ιδιαίτερης ένδυας και φτώχειας και ο καθένας προσπαθεί να σκαρφιστεί τρόπους με τους οποίους
αν θέλετε, θα αποκτήσει εισόδημα δεξιά και αριστερά ακόμα και δεν το δικαιούμαι, μα, αν και ακόμα και δεν το δικαιούται. Νομίζω ότι πρέπει κάποια βασικά πράγματα, όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να τα κάνουν και να συμμορφωθούν στοιχειωδώς τουλάχιστον με αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, που είναι άλλος ένας μεγάλος πονοκέφαλος βιοκρατίας. Βασική αρχή ποια είναι? Ότι πρέπει η γυναίκα του Κέσσαρα να φαίνεται ότι είναι, ακόμα και αν δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει στις επιχειρήσεις σας να τηρείτε κάποιες τυπικές προϋποθέσεις. Μία τυπική βασική προϋπόθεση είναι να έχετε μία πολιτική απορρίτου στο site, να αναρτήσετε δηλαδή μία πολιτική απορρίτου στο site της επιχείρησής σας. Σε αυτή την πολιτική απορρίτου θα αναγράφετε ότι γίνεται αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών για τους σκοπούς, τους εμπορικούς της επιχείρησής σας και όχι για άλλους σκοπούς. Θα αναφέρετε τη διάρκεια της αποθήκευσης, της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων, παραδείγματος χάρη για την προώθηση ή την εμπορική προώθηση της επιχείρησής σας και των προϊόντων σας. Θα αναφέρετε την πολιτική με την οποία με απλό τρόπο και κατανοητό θα μπορεί κάποιος να διαγραφεί και να δηλώσει ότι εγώ δεν επιθυμώ να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των προσωπικών δεδομένων. Θα τους λέτε με απλό τρόπο ότι μπορούν να κάνουν καταγγελία στην αρχή προστασίας πολιτικών δεδομένων αν νομίζουν ότι κάποια δεδομένα τους έχουν θυγεί και, εν πάση περιπτώσει, θα τους λέτε ότι είσαστε πάντοτε στη διάθεσή τους για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν τους δημιουργηθεί σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, τι εννοούμε? Τα στοιχεία ταυτοποίησης ενός προσώπου, όνομα, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αφημί, έτσι εγκατάσταση και πάντα φυσικού προσώπου, έτσι όχι νομικού προσώπου. Λέμε τους τρόπους, τους ηλεκτρονικούς αναγνώρισης οικονομικών δεδομένων, δηλαδή IBAN, αριθμό πιστωτικής κάρτας, έτσι, είτε αυτός είναι αριθμός είτε είναι με barcode του, και λέμε και κάποια άλλα γνωρίσματα όπως είναι δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη φυλή, τη θρησκεία κτλ. Που δεν νομίζω ότι σας αφορούν ιδιαίτερα ως επιχειρήσεις. Τι γίνεται όμως? Πρέπει οπωσδήποτε όλοι σας και όλοι μας να διασφαλίσουμε καταρχήν το απαραβίαστο των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουμε στους σέρβερς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να συμπληθείτε με τεχνικές εταιρείες που μπορούν να σας ασφαλίσουν firewall, δηλαδή να σας ασφαλίσουν ότι δεν θα χακαριστούν απευθύνδοξος χάκερ αυτά τα δεδομένα και ταυτόχρονα να σας δώσουν εκείνες τις τεχνικές εξασφάλισης και τις οργανωτικές δομές ώστε να δώσετε περιορισμένη πρόσβαση και σε συγκεκριμένους υπαλλήλους με τους οποίους θα συνάσσετε συμβάσεις επιστευτικότητας, έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύετε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας να μην μπορούν να γίνουν firewall σε οποιονδήποτε, να μην μπορούν να μεταβαστούν, να πουληθούν ή να βγουν στο διαδίκτυο για οποιοδήποτε λόγο. Παραδείγματος χάρη, αν εσείς ως εταιρεία έχετε διαπιστώσει ότι ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο έχει πρόβλημα μειοκτονίας, έχει πρόβλημα δηλαδή με τα ποντίκια ή έχει έντονο πρόβλημα καταρρίδες ή ένα γνωστό εστιατόριο έχει τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει με τεχνικούς τρόπους να μπορείτε να εξασφαλίσετε ώστε αυτό να μην γίνεται ευρύτερα γνωστό. Διότι είναι ένα προσωπικό δεδομένο το οποίο μπορεί να εγείρει τεράστιες αγωγές αποζημίωσης και να βρεθείτε επιτεθειμένοι. Άρα, φροντίζετε περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα που τηρείτε, φροντίζετε ώστε να έχουν υπογράψει όλοι οι υπάλληλοι σας συμβάσεις εμπιστευτικότητας για αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ελάχιστοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά και ταυτόχρονα φροντίζετε ώστε στις συμβάσεις που υπογράφετε με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές σας να βάζετε ειδικές ρήτρες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις οποίες τώρα νομίζω ότι δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος σας να σας αναλύσω ιδιαίτερα γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Εν πάση περιπτώσει, τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό είναι και πάλι τεράστια. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Φτάνουν μέχρι τα 10 και τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε πολύ σοβαρές παραβάσεις το 2-4% του παγκόσμιου τζίρου μιας επιχείρησης. Γι' αυτό ακούμε πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμύρων, ας πούμε, στην Google, αλλά αναμφισβήτητα και ένα πρόστιμο της τάξης των 50-100.000 για μια ελληνική επιχείρηση αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο νούμερο που μπορεί να την οδηγήσει σε εξόντωση.
Και επειδή προβλέπεται ότι αν η εποπτική αρχή του κάθε κάτω μέρου, του μέλους, δεν έχει φροντίσει, δεν έχει θεσπίσει διατάξεις για την επιβολή αυτών των προστήμων, έχουν το δικαίωμα οι θυγόμενοι να προσφύγουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν αντίστοιχες αποζημιώσεις με αυτά τα πρόστιμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχει θεσπιστεί αυτή η εποπτική αρχή, ότι δεν είμαστε όλοι ανοιχτοί σε ενδεχόμενα τέτοιων αποζημιώσεων, πολλές φορές και κακόβουλων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτός που προλαμβάνει βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από αυτόν που προσπαθεί να καταστήλει ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Να δούμε μερικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ρωτήσω κάτι. Αν θέλει πάντως κάποιος μετά, εγώ θα παραμείνω. Αν θέλει κάποιος να δίνει κάποια ιδιαίτερη ερώτηση ή κάτι άλλο που θέλει να σας ρωτήσει, μας πει πολύ ευχαρίστω. Εγώ θα είμαι έξω. Ό,τι θέλετε. Ο 45-54 πότε εφαρμόστηκε? Τον Ιούλιο του 2018. Οπότε ό,τι συμβάσει έχουν υπογραφεί από τον Ιούλιο του 2018 και μετά έχουν ισχύει αυτά που λέτε, όχι πριν. Υπάρχουν και συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν και σε αυτές και συνεχίζονται. Είναι διαρκείς ή ορισμένου χρόνου ή ορίστου χρόνου. Και τι συμβαίνει με αυτές? Σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε υπεύθυνες δηλώσεις. Προσέξτε, από τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους. Με όλα αυτά που είπα πριν, δηλαδή ότι τηρούν την ασφαλιστική εργατική νομοθεσία και την νομοθεσία περί πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, ότι θα μας παρέχουν τις μηνιαίες αποδείξεις εξοφλήσεων όλων αυτών των πραγμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου για να έχουν το δικαίωμα αναγωγής, όχι να εξαφύγουμε τα πρόστιμα, να τους καταγγείλουμε, να τους καλέσουμε να συμμορφωθούν και αν σε 15 μέρες δεν συμμορφωθούν, να καταγγείλουμε τη σύμβαση. Δυστυχώς αυτός είναι ο νόμος, άρα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν και συνεχίζουν να ισχύουν. Το ίδιο ισχύει για γενοπραξίες. Για όλα. Για όχι αναγνωτικά. Ο νόμος ισχύει από τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 20 Ιουλίου του 2018. Από εκεί και πέρα. Αλλά καταλαμβάνει και συμβάσεις προγενέστερες που συνεχίζουν να ισχύουν γιατί συνεχίζουν τα έργα, όπως αντιλαμβάνεστε. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι σε αυτές τις υποχρεώσεις, είστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου, αλλά όχι το κάνετε. Εγώ δεν νομίζω, δεν ξέρω κανέναν που να το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είστε υποχρεωμένοι να καταγγείλετε αυτές τις συμβάσεις. Να τους καλέσετε σε συμμόρφωση και να τοποθετήσετε τα καλλιά των συμβάσεων. Άλλη ερώτηση. Δεν μου έχει γίνει σαφές εάν αυτά που μας είπατε εδώ ισχύουν μόνο για υπεργολαβικές και εργολαβικές συμβάσεις ή αν ισχύουν για ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό συμφορητικό. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σχέση εργολαβίες-υπεργολαβίες. Ισχύει για οποιοδήποτε. Η επιχείρηση Χ αναθέτει στην επιχείρηση Ψ την αβεντόμωση και τη μειοκτονία. Δεν υπάρχει κανένα υπεργολάβος. Έργο είναι εργολάβος. Άρα λοιπόν είναι για όλες τις εργολαβικές συμβάσεις. Είναι για όλες τις μεγάλες και είναι για όλες τις συμβάσεις στις οποίες εκτελείται κάποιο έργο. Και όταν εννοούμε έργο, δεν είναι μόνο το τεχνικό έργο ή κατασκευή. Οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία. Άρα και η πώληση προϊόντων, λέω εγώ. Η πώληση προϊόντων όχι. Προϋποθέτει έργο. Όχι, είναι υπηρεσία. Η απεντόμωση. Άρα, οποιαδήποτε υπηρεσία. Προσέξτε όχι. Ναι. Η απεντόμωση. Το έργο τι προϋποθέτει? Ότι το έργο εκτελείται στο χώρο του αναθέτοντα. Ωραία. Ή στο χώρο της εκμετάλλευσης του αναθέτοντα. Παραδείγματος χάρη, το έργο πρέπει να εκτελείται στο χώρο ενός ξενοδοχείου ή ενός σούπερ μάρκετ ή ενός εστιατορίου. Όταν λοιπόν εκτελείται στον χώρο του αναθέτοντα, ισχύει αυτός ο νόμος ή στον χώρο της εκμετάλλευσης. Αν δηλαδή έχω εγώ μία εταιρεία που διοργανώνει εκθέσεις, η οποία χρησιμοποιεί έναν εκθεσιακό χώρο από το Μετροπόλιταν έξω που νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτή η εταιρεία έχει τις εξής σχέσεις. Πρώτον, έχει μία κατασκευαστική τεχνική εταιρεία στην οποία αναθέτει απευθείας την εκτέλεση και την κατασκευή περιπτέρων και δεύτερον, μισθώνει και ίχνει εδάφους
σε ιδιώτες εκθέτες, οι οποίοι στη συνέχεια αναθέτουν με τη σειρά τους άλλους εργολάβους και κατασκευαστές περιττέρων. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί πράγμα είναι υπεύθυνη αυτή η εταιρεία για αναθέτουσα ή οργανώτου εκθέσεων. Πρώτον, είναι υπεύθυνη για όλους τους εργαζόμενους του εργολάβου κατασκευαστή περιττέρω στους οποίους ανέθεσε, τους υπεργολάβους αυτού, όλους από τα συνεργεία καθαρισμού μέχρι τα συνεργεία πεντόνωσης, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τους ηλεκτρολόγους, τους πάντες, δεν είναι υπεύθυνοι όμως για τους κατασκευαστές και τα συνεργεία στα οποία θα αναθέσουν οι εκθέτες της το έργο κατασκευής περιττέρων. Διότι εκεί μεσολαβεί μία μίσθωση, μία σύμβαση μίσθωσης που δεν προϋποθέτει την εκτέλεση κάποιου έργου. Ωστόσο, παρά το ότι το εκθεσιακό κέντρο δεν είναι ο χώρος της έδρας της, ούτε υποκατάστημά της, αλλά είναι ο χώρος όπου ασκείται μια εκμετάλλευση και ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα, την καταλαμβάνει αυτός ο νόμος στο συγκεκριμένο εκθεσιακό κέντρο, στο συγκεκριμένο χώρο. Το ίδιο ισχύει για τις ενοικιάσεις, μισθώσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αναθέτεται σε κάποιον από εμάς να αρθεί να κάνει μια πεντόνωση. Αυτός δεν πληρώνει τον υπάλληλό του. Αυτός μπορεί να κινηθεί εναντίον σας. Βεβαίως. Μπορεί μέσα σε 3 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης ο εργαζόμενος του υπεργολάβου της εταιρείας απεντόμωσης να κινηθεί εναντίον του χ ξενοδοχείου, αυτού του ξενοδοχείου παραδείγματος χάρη, και να ζητήσει και τις οφειλόμενες αποδοχές και τις ασφαλιστικές του εισφορές και τυχόν αποζημίωση απόλυσης. Για το διάστημα που έχει δουλέψει στο ξενοδοχείο. Για το διάστημα αποκλειστικά που έχει δουλέψει στο ξενοδοχείο και για τη συγκεκριμένη σύμβαση που έχει συναθεί. Αν η σύμβασή του δηλαδή έλεγε ότι θα δουλέψεις μία μέρα την εβδομάδα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τις υπόλοιπες μέρες θα δουλεύεις άλλα έργα, θα ζητήσει για τη συγκεκριμένη μέρα που δεν πληρώθηκε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Μισό λεπτό λίγο να δώσω το μικρόφωνο παρακαλώ. Μας έχετε πει κάποια πράγματα τόση ώρα. Εγώ δεν έχω καταλάβει το σκοπό της ομιλίας. Ένας ομιλητής πρέπει να έχει ένα σκοπό και να τον επιτυγχάνει. Έχετε δημιουργήσει μια σύγχυση στο κοινό και πρόταση να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει. Η πρόταση ουσιαστικά είναι μία. Τηρείται τις προϋποθέσεις του νόμου. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές. Ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγετε από την τήρηση αυτού του νόμου. Εκτός αν αναλάβετε το ρίσκο, το κίνδυνο, να υποσχέσετε τις συνέπειες του. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά συμμόρφωσης. Εκτός αν αναλάβετε το ρίσκο να μην συμμορφωθείτε. Θα κριθεί ο νόμος από τα ελληνικά δικαστήρια κατά πόσο είναι συνταγματικός ή όχι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μας είπατε όμως και εσείς ότι δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό που λέει ο νόμος από τις επιχειρήσεις. Είναι πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο. Απαιτεί, σας είπα, χρήμα και ανθρώπινους πόρους στο ληστήριο της κάθε επιχείρησης για να μπορεί γραφειοκρατικά να απεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να παρακάμψετε αυτόν τον νόμο αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχετε τις συνέπειες που προβλέπει τα βαρύτατα πρόστιμα. Γι' αυτό και... Εσείς προτείνετε δηλαδή να τηρήσουμε τον νόμο στο επίπεδο που μπορούμε ο καθένας για να προφυλαχτούμε όσο περισσότερο γίνεται. Κοιτάξτε, αυτός είναι μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Εγώ ήρθα εδώ να σας κάνω μια ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις της νομοθεσίας πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό εργασιακό θέμα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Αν εγώ αυτή τη στιγμή πάω σε έναν τηλεφωνικό σταθμό και μου ζητήσουν να μιλήσω στους γονείς για κάποιο ένα θέμα σαν γεωπόνος που έχω μια εταιρεία πεντομόσια και αρχίσω και τους πω κάποια δικά μου θέματα χωρίς να δώσω μια λύση και η λύση να είναι εφικτή, δηλαδή να τους πω αυτούς. Οι γονείς πρέπει να πληρώσετε ο καθένας 500.000 ευρώ για να είστε καλυμμένοι. Μας λέτε ότι είναι ανέφικτο, λέτε ότι χρειάζονται πόροι κτλ.
Και από εκεί και πέρα μένει ένα πράγμα, όποιος μπορέσει, δηλαδή να κλείσουμε το 90% να κλείσουμε και το 10%. Κοιτάξτε, επειδή αυτό το έχω αντιμετωπίσει πρακτικά σε πολλές επιχειρήσεις που είμαι νομικός σύμβουλος και μεγάλες και τεχνικές εταιρείες, ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από αυτόν τον νόμο για όλες τις επιχειρήσεις. Διότι τι είναι, είπαμε, είναι πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο να έχεις μια πλήρη συμμόρφωση. Ωστόσο, ο νόμος υπάρχει. Πρέπει να είστε όλοι ενημερωμένοι. Το καθήκον μου εδώ ήταν να σας ενημερώσω και να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη για τις περαιτέρω δραστηριότητές σας. Δηλαδή, τουλάχιστον πρέπει να τηρήσετε τις θετικές προϋποθέσεις. Να ζητάτε από όλους τους εργολάβους σας, καταρχήν τους πίνακες προσωπικού των εργαζομένων τους. Έτσι. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε όλοι, σε πρώτη φάση, να ζητάτε τουλάχιστον τους πίνακες προσωπικού των εργαζομένων και να τους αναπτάτε στους χώρους που δραστηριοποιήσετε. Έχουν ζητήσει υποχρεώσεις άλλο προσωπικό από ό,τι θα κινήσουν με μπλοκάκι. Αυτό αφορά μόνο τους εργαζομένους εξαρτημένης εργασίας. Μια εταιρεία με 5 μήτες. ΙΚΑ. Αφορά ΙΚΑ. Ναι, αν θα πωλήσει το ΙΚΑ, τους βλέπουμε με σύμβαση έργου. Αυτό, ακούστε κάτι, αυτό το αν τελικά ο εργαζόμενος θα προσφύγει και θα πει ότι στην πραγματικότητα εγώ ήμουν εργαζόμενος και δεν ήμουν ελεύθερα αμοιβόμενος, δεν παρήχα ανεξάρτητες υπηρεσίες, είναι ένα θέμα που κρίνεται δικαστικά. Μπορεί να το κάνει σε πρώτη φάση μια επιχείρηση, εάν δει ότι υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος και τέτοια δυνατότητα και βούληση από τους εργαζομένους. Όμως, εάν παραδείγματος χάνει επί 5 χρόνια, τους πλήρωνε, τους μισθοδοτούσε, εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι και ξαφνικά γυρνάνε σε κοκάκι με τις ίδιες αποδοχές και με μηνιαίες καταβολές, τότε είναι λογικό ότι κάνει μια μειώση στα κεραμίδια. Φυσικά είναι εργαζόμενος. Άρα από το δικαστήριο θα κριθεί ότι είναι εργαζόμενος, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται. Και ό,τι συνεπάγεται εκδοτικών υπερορίες, έτσι, υπερεργασίας και ούτω καθεξής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο εισόδου-εξόδου. Ναι. Σε έναν χώρο που, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία, το υπογράφει ο εργαζόμενος. Να συνδεθεί με τον πίνακα. Όχι, όχι. Ο πίνακας είναι ανεξάρτητος και δεν είναι. Αυτή η υποχρέωση υπάρχει ούτως ή άλλως. Εγώ σας λέω ότι ο πίνακας πρέπει να λέει πότε πάει η υπερορία, όπου πάει ενός εκεί. Το ωράριο πρέπει να λέει. Ωράριο. Οι υπερορίες αναφέρονται ηλεκτρονικά. Ωραία. Με άλλο τρόπο. Ναι, ναι. Και ο εργαζόμενος υποχρεώνεται σε 2 ώρα το πρωί. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι, δεν θέλω να σας δείξω αν κουράζω το... Μισό λεπτό, μια μικρή παρέμβαση. Θα ανοίξει για πολίτη στο διάλειμμα μαζί μας για ό,τι χρειάζεστε. Έτσι, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο πρόεδρος. Έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο, πρέπει να σταματήσουμε. Συνέχεια της κουβέντας στο διάλειμμα.